Ένα άρμα μάχης κόβει την κόκκινη κορδέλα στη στρατιωτική βάση Αντάτζι στη Λετονία. Με τον τρόπο αυτό έγιναν τα επίσημα εγγένεια για την κατασκευή των πρόσθετων υποδομών της πολυεθνικής ταξιαρχίας του ΝΑΤΟ. Οι νέες εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από τον Καναδά θα στεγάσουν άρματα μάχης και τα θωρακισμένα οχήματα της ταξιαρχίας και θα παρέχουν επίσης χώρους για τη συντήρηση. Πρόκειται για ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί απλώς την υλοποίηση της δέσμευσης για την καταπολέμηση ενδεχόμενης επιθετικότητας. Φέρνουμε περισσότερη δύναμη, περισσότερους ανθρώπους εδώ. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας. Φέρνουμε επίσης εξοπλισμό. Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να είναι έτοιμες για μάχη μέχρι το 2026. Εν τω μεταξύ, στη Λιθουανία βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη μιας στρατιωτικής βάσης στη Ρούκλα. Η βάση, που χρηματοδοτείται από τη Γερμανία και υλοποιείται από το ΝΑΤΟ, είναι μια από τις δύο βάσεις στη Λιθουανία που θα στεγάσουν Γερμανούς στρατιώτες. Πρόκειται για αποτροπή και πρόκειται για τη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε σε θέση να σταθμεύσουμε μια γερμανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία εδώ στη Λιθουανία, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελευθερία των δυτικών εθνών. Η ταξιαρχία αναμένεται να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή το 2027.